Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε ο θάνατος του τεράστιου Έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ο Βαγγέλης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, πέθανε σε νοσοκομείο της Γαλλίας όπου νοσηλευόταν με κορονοϊό. Την είδηση επιβεβαίωσε το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες μουσικοσιτέτες που ήταν γνωστός στο εξωτερικό ως Βαγγέλης, πέθανε την Πέμπτη σε νοσοκομείο της Γαλλίας, όπου το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με COVID-19. Την είδηση επιβεβαίωσε το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο μεγάλος Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της 3ης 17 Μαΐου, αναφέρει η ανακοίνωση. Ο Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου γεννήθηκε στην Αγριά Μαγνησίας στις 29 Μαρτίου 1943 και έγινε ευρύτερα γνωστός ως Βαγγέλης. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς και συνθέτες της ηλεκτρονικής progressive, ambient jazz και ορχιστρικής μουσικής. Έχει επηρεάσει την ανάπτυξη διαφορετικών μουσικών ειδών, ενώ θεωρείται πρωτεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου. Είναι βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 1982. Επίσης έχει επενδύσει μουσικά πλήθος άλλων κινηματογραφικών ταινιών όπως «Blade Runner», «1492 Χριστόφορος Κολόμβος», «Αλέξανδρος», «Ελ Γκρέκο» και άλλες. Έχει συνεργαστεί με τον Ντέμι Ρούσο, την Ειρήνη Παπά και τον Γιόν Άντερσον. Το 1997 σκηνοθέτησε τη τελετή έναρξης του 6ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου της ΙΑΦ που πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Το έργο του «Μυθοδία» επελέγει από την NASA ως η επίσημη μουσική για την αποστολή της. 2001 Οδύσσια στον Άρη, ενώ το 2002 δημιούργησε την επίσημη μουσική για τον Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2002 στις χώρες Κορέα-Ιαπωνία. Νέες προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, ανήμερα της επετείου για την γενοκτονία των ποντίων. Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, UVA, που προεισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσεως, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε πάνω από την Κανδυλιούσα, δυτικά της Νησίρου, στα 19.000 πόδια, στις 9.57 το πρωί της Πέμπτης, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΘΑ. Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική. Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η 19 Μαΐου και αποτελεί για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής μια ημέρα ορόσημο. Η προάσπιση της ιστορικής γνώσης με την αναγνώριση του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος είναι αυτονόητο χρέος της διεθνούς κοινότητας, τονίζει η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου στο μήνυμά της για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού Ελληνισμού. Ιδιαίτερα η σημερινή επέτειο σε μια συγκυρία που αυταρχικός αναθεωρητισμός απειλεί ευθέως τη σταθερότητα του κόσμου μας, ενεργεί αποτρεπτικά ώστε να μην ξαναζήσουμε παρόμοιες θηριώδεις, επισημαίνει η κυρία Σακελαροπούλου. Με μια ανάρτηση στο Twitter, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην 19η Μαΐου, η οποία είναι η μέρα αφιερωμένη στην γενοκτονία του ποντιακού Ελληνισμού. Συγκεκριμένα, όπως γράφει ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμαστε την 19η Μαΐου, τιμώντας τον ποντιακό Ελληνισμό σε κάθε γωνιά της γης, ενισχύοντας την θωράκιση της πατρίδας και αναβαθμίζοντας τη διεθνή της θέση. Και μετατρέπουμε σε αγώνα τις δύο λέξεις που συνοδεύουν κάθε δοκιμασία του έθνους μας, δεν ξεχνώ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε μήνυμά του στα social media, ανέφερε πως σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των ποντίων που οδήγησε στον θάνατο και τον ξεριζωμό ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού με μεγάλη ιστορία. Δεν ξεχνούμε πως οι Πόντιοι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα συνέλαβαν καθοριστικά στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανόρθωση της χώρας παρά τις δυσκολίες και τις αντεξότητες. Στηρίζουμε ενεργά την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, τη διεθνή αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας σε επιστημονικό και διπλωματικό επίπεδο. Την ίδια ώρα η Τουρκία προβαίνει σε νέες προκλητικές δηλώσεις με αφορμή την γενοκτονία των ποντίων. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο μήνυμά του αναφέρει ότι η 19η Μαΐου αναβιώνει το πνεύμα αντίστασης μέσα μας. Στις 19 Μαΐου 1919 το τουρκικό έθνος ξεσηκώθηκε ενάντια στις αποικιακές δυνάμεις κατοχής
και επέδειξε έναν επικό ηρωισμό ξεκινώντας έναν ολοκληρωτικό αγώνα για την ίδρυση του τελευταίου και επαντοτινού κράτους της Δημοκρατίας της Τουρκίας και πετυχαίνοντας μια ευλογημένη νίκη, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, συνδέοντας την ημέρα με την επέτειο της άφιξης του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, συσσαψούντα το 1919 και την έναρξη του πολέμου κατά των Ελλήνων. Σκάφος με Τούρκους πολίτες, οι οποίοι έφτασαν αργά χθες το βράδυ στην Ελαφώνησο, δηλώνοντας υποστηρικτές του Φετουλάχ Γκιουλέν, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, σύμφωνα με την Καθημερινή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακυροβόλησε στο νησί πολυτελές σκάφος, το οποίο είχε αποπλέψει από την Τουρκία, άγνωστο πότε με προορισμό στην Ιταλία. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, το σκάφος ακυροβόλησε στο λιμάνι της Ελαφωνήσου. Σε αυτό επέβαιναν συνολικά 19 άτομα, 8 άνδρες, 8 γυναίκες και 3 παιδιά, οι οποίοι αφού κατέβηκαν στο νησί, ελέγχθηκαν από τις αρχές. Κατά τις πληροφορίες, μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών δήλωσαν κρατικοί αξιωματούχοι. Για πολιτικό γεγονός με διεθνές διαστάσεις και εμφάνιση πολιτικού παγκοσμίου βεληνικούς, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αναφερόμενος στο ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ανέδειξε την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της σταθερότητας και της ασφάλειας και ότι ήταν ο ηγέτης μιας χώρας που είναι αξιόπιστος, σύμμαχος και παράγοντας ασφάλεια στην ευρύτερη γειτονιά της χώρας, χωρίς να θέλει να μπορεί να αναπτύξει δυναμική στην αρχή. Η εμφάνιση του Πρωθυπουργού, τόσο στις διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο Biden, όσο και στο συγκλονιστικό λόγο που εκφώνησε στην Ολομέλεια του Αμερικανικού Κογκρέσου με τη συμμετοχή των μελών της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ήταν εμφάνιση ενός πολιτικού παγκόσμιου βεληνικούς. Το γεγονός ότι η πρόεδρος της Βουλής, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί επιδοκίμασαν όρθια κατ' επανάληψη τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού σε μια σπάνια για τα πολιτικά του ήθη σύμπνοια, δείχνει ανάγλυφα το μέγεθος του εντυπωσιασμού που προκάλεσαν οι θέσεις που εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν μια κίνηση που έδειξε τη συνειδητή επιλογή ενός έθνους να συμπαραταχθεί στρατηγικά με ένα άλλο έθνος. Ήταν μια κίνηση τιμής για την Ελλάδα και τις δυνατότητές της. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός έδειξε στο παγκόσμιο ακροατήριο ότι είναι ένας βαθιστόχαστος πολιτικός διεθνούς ακτινοβολίας και έδωσε το σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να συνεισφέρει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των πλέον μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης μας. Αντλώντας τόσο από την ιστορική, αξιακή και πολιτική μας παράδοση, όσο και από τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει από το 2019 και μετά. Ο Πρωθυπουργός πέτυχε να συνδυάσει ένα βαθιά εθνικό λόγο με τη δέουσα παγκόσμια απόβλεψη, συνδυασμό που αποτελεί διαχρονικά την πεμπτουσία του ελληνικού πνεύματος. Έδειξε στο αμερικανικό και παγκόσμιο κοινό πόσο η Δύση χρειάζεται την Ελλάδα ως γενέτειρα και θεματοφύλακα των καταστατικών και θεμελιακών αξιών του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Γιατί σε κάθε μεγάλη κρίση η λύση γεννάται από την επιστροφή στις αξίες που θεμελίωσαν την ακμή και το μεγαλείο κάθε πολιτισμού. Ο επανασχεδιασμός της δημοκρατίας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Δύση. Και αυτός δεν μπορεί να γίνει δίχως τους Έλληνες κλασικούς. Ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές ότι ο ελληνισμός δεν είναι μόνο ο ακρίτας της Δύσης, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και μια πολιτισμική υπερδύναμη χιλιετιών, της οποίας ο πολιτισμός σήμερα είναι πιο επίκαιρος και αναγκαίος από ποτέ. Ο Πρωθυπουργός δεν έπεσε στην παγίδα της εύκολης προγονολατρίας και του νοσηρού εθνοκεντρισμού. Αντίθετα, ανέδειξε τη δυναμική και την επικαιρότητα του ελληνικού πνεύματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, όσο και με την ιστορική του ομιλία στο Αμερικανικό Κογκρέσο, κατέδειξε ότι ηγείται μιας χώρας η οποία δεν ετεροπροσδιορίζεται. Στη δική μας αντίληψη, η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έπρεπε και δεν θα μπορούσε να έχει τα χαρακτηριστικά του μαθητή που τρέχει να παραπονεθεί στο δάσκαλο επειδή τον αδικεί ο διπλανός του. Μια τέτοια θέση θα είχε στην κορυφή της την παραδοχή του αδύναμου εταίρου και θα είχε υποτελεί θεμέλια στη βάση της. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της σταθερότητας και της ασφάλειας. Ήταν ο ηγέτης μιας χώρας που είναι αξιόπιστος σύμμαχος και παράγοντας ασφάλειας στην ευρύτερη γειτονιά μας. Μια χώρα που θέλει και μπορεί να αναπτύξει δυναμική στη νέα εποχή. Που θέλει και μπορεί να γίνει κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου και καθαρής ενέργειας από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο,
προς τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη και να συμβάλλει έτσι ενεργά στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, που θέλει την ειρήνη και τη συνεργασία με τους γειτονές της, πάντοτε όμως με σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε μια χώρα έτοιμη και αποφασισμένη να μην δεχθεί επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μετέφερε την πραγματικότητα της Ελλάδας που επέστρεψε δυναμικά ως ηγέτιδα δύναμη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο παγκόσμιο γίγνεσθε μετά την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας. Μια Ελλάδα που χαιρίστηκε με επάρκεια τις μεγάλες κρίσεις των δύο τελευταίων ετών. Μια Ελλάδα που αναπτύσσεται ραγδαία, μια Ελλάδα που στέκεται ανυποχώρητη στην υπεράσπιση του δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας, μια Ελλάδα που μετασχηματίζεται σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Οξία κριτική στην κυβέρνηση με φόντο την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αμερική, ασκεί η Κουμουνδούρου. Σε σημερινή ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπογραμμίζει μεταξύ άλλων σε μια περίοδο επικίνδυνων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ραγδαίας αναβάθμισης τόσο της Τουρκίας όσο και των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων, ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει από την επίσκεψή του στις ΗΠΑ έχοντας εισπράξει πολλά χειροκροτήματα αλλά καμία ουσιαστική δέσμευση για τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν διεκδίκησε και συνεπώς δεν απέσπασε καμία δέσμευση απέναντι στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία και προσθέτει. Δεν απέσπασε ούτε ένα έμεσο σχόλιο του Αμερικανού Προέδρου για τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις κάτω από 6 ναυτικά μίλια, δεν έθεσε και συνεπώς δεν κέρδισε καμία προϋπόθεση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική. Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αυτά τα δεδομένα, η όποια επικοινωνιακή και συμβολική αξία της επίσκεψης δεν μπορεί να συγκαλύψει την αποτυχία της στρατηγικής του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου. Την αλλαγή του άρθρου 3 του χρηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου που διαμορφώθηκε την περίοδο της Ιταλικής κατοχής και εμποδίζει την αξιοποίηση δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, ζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας με ομιλία του στη Βουλή. Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο άρθρο οδηγεί σε ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί νομοθετικά, αφού αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο την ακίνητη περιουσία του δημοσίου και των ιδιωτών στα Δωδεκάνησα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Ο νόμος 4512 του 2018 για την σύσταση κτηματολογικού γραφείου Δωδεκανήσου, προκειμένου να ενταχθούν όλες οι περιοχές στις οποίες ισχύει ο κτηματολογικός κανονισμός Δωδεκανήσου στο ελληνικό κτηματολόγιο, δεν έδωσε λύση. Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 4 χρόνια μετά εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο. Και αυτό είναι μια απάντηση στην αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί δεν προχώρησε στις διορθώσεις που ήδη επισημαίνουμε από αυτό το βήμα. Επομένως, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο που καταθέτετε σήμερα και θεωρώ ιδιαίτερη σημαντική την ευκαιρία που δίνεται με αυτό το νομοσχέδιο, αφού υπάρχουν θετικές διατάξεις και ρυθμίσεις, να προχωρήσουμε αναπτυξιακά μπροστά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουμε να καταθέτουμε προτάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν στρεβλώσεις και δίνουν λύσεις σε ιδιαίτερα προβλήματα. Και επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να μου δώσετε 3 λεπτά ακόμα. Θα ήθελα να καταθέσω μια συγκεκριμένη πρόταση που δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολεί και την ελληνική κοινωνία αλλά και την Δωδεκανησιακή, σε ένα μεγάλο αριθμό πολιτών, ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, που συνδέεται με το πρόβλημα που δημιουργείται με το άρθρο 3 του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου σε σχέση με τα σχέοντα σε όλη τη χώρα που αφορά στον Ιαλό και την παραλία. Πρόκειται για μια στρέβλωση, κύριε Πρόεδρε, που πρέπει να αντιμετωπιστεί, η οποία αφορά στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακίνητη περιουσία και του δημόσιου και ιδιωτικού στα Δωδεκάνησα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Αυτό οφείλεται στο άρθρο 3 του κτηματολογικού κανονισμού που διαμορφώθηκε από τους Ιταλούς κατακτητές, σύμφωνα με το οποίο ο Ιαλός, όπως αναφέρει, μέχρι του ορίου του μεγίστου συνήθους χειμερίου κύματος, επιπλέον δε έξω των αστικών κέντρων μία ζώνη εκ 12 μέτρων από του διούτου ορίου και θαλάσσιε παραλίε μέχρι των ορίων πάσης άλλης ιδιοκτησίας δημοσίας ή ιδιωτικής, το άρθρο 3 η περίπτωση Α, και με την έννοια θαλάσσιε παραλίε εννοείται η χερσαία ζώνη πέρα της γραμμής του Ιαλού και της παραλίας που φτάνει μέχρι τα όρια των κτηματομερίδων που οι Ιταλοί θεώρησαν ότι σταματούν οι ιδιοκτησίες αγροτών. Σε πολλές όμως περιπτώσεις, οι κτηματικές μερίδες, κύριε Υπουργέ, που όρισαν οι Ιταλοί κατακτητές, βρίσκονται σε απόσταση μέχρι και 500 μέτρα από την ακτογραμμή. Αυτό όμως,
το άρθρο 3 του κλιματολογικού κανονισμού, έτσι όπως είναι διατυπωμένο, έρχεται σε αντίθεση με διατάξει του νόμου 2971 του 2001 περί αλλού και παραλίας και με αποτέλεσμα σε μεγάλη έκταση των νησιών, ο Γυαλός και η Παραλία, όπως επιβάλλει ο νομοθέτης για τη Λυπή Ελλάδα, να έχει μια παθογενή αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες. Δηλαδή, στα 12 νησιά ο Γυαλός καθορίζονται με τις διατάξεις του νόμου 2971 και επιπρόσθετα προστίθεται 12 μέτρη ζώνη για να προσθεθεί ως κοινόχρηστη παραλία. Και καλά μέχρι εδώ. Αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά είναι σωστά, πέρα της κοινόχρησης παραλίας Ιταλή, όρισαν πρόσθετη ζώνη ως κοινόχρηστη που φτάνει μέχρι και τα όρια των ιδιοκτησιών όπως ήδη καθόρισαν. Επομένως, χωρίς να είναι παραλία σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, αυτή η ζώνη, η σπιάτσια όπως ονομάζεται στα Ιταλικά, οι θαλάσσιοι παραλίες δημιουργούν αυτό τη στρέβλωση και είναι ξεκάθαρο και παράλογο ως κοινόχρηστη η έκταση πέρα της ζώνης παραλίας που καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και εκτείνεται στο χερσαίο χώρο με τα όρια των μερίδων που σκόπιμα έχουν καταγραφεί με τόσο υπερβολικό και παράλογο βάθος από τους Ιταλούς κατά την κατοχή της Δωδεκανήσου να δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη του νησιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου και τομεάρχης ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νεκτάριος Σαντορινιός, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ένταξη των περιοχών ισχύως του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινή εθνικής νομοθεσίας, διασύνδεση ληξιαρχειών και ελληνικού κτηματολογίου, καταχώρηση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις. Ένα νομοσχέδιο που σε ένα μεγάλο βαθμό αφορά τα Δωδεκάνησα σήμερα. Θα επιμείνουμε ότι οι προθεσμίες του άρθρου 8 για την υποβολή ενστάσεων είναι προφανώς αρκετά μικρές δεδομένου ότι υπάρχουν ακίνητα με συνειδιοκτησίες ή και κάτοικους εξωτερικού. Περιμένουμε να δούμε νομοτεχνικές βελτιώσεις. Εμείς προτείνουμε την αύξηση των χρονικών προθεσμιών. Και πριν την κατάργηση του κτηματολογικού κανονισμού, με διαπιστωτική πράξη θα πρέπει να προηγηθεί ο πλήρης καθορισμός Αιγαλού και Παραλίας, δεδομένου ότι ήδη υπάρχουν αμφισβητήσεις επί των ορίων. Και ξέρετε, είναι τεράστιο το πρόβλημα, αναφέρθηκε και πριν, το ζήτημα με αυτούς οι οποίοι ενώ έχουν ιστορικά δικαιώματα σε ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ιστορικά δικαιώματα σε ακίνητα, που και έχουν οικοδομήσει πριν το 1982 και σε πολλές περιπτώσεις πριν την ενσωμάτωση, λόγω ελλειπής κτηματογράφης από τους Ιταλούς, με διάφορες, πιθανόν και σε κάποιες περιπτώσεις και με δόλο, και λόγω του άρθρου 3 του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου, που έχει σαφώς αυστηρότερες διατάξεις για τον Αιγαλό από την εθνική νομοθεσία, τα ακίνητα αυτά έχουν θεωρηθεί αυθαίρετα με όσες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Προκειμένου λοιπόν να αρθεί αυτή η αδικία, προτείνεται και εμείς επιμένουμε τώρα να γίνει. Και όχι να παραπευθεί αργότερα σε ένα νομικό πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα του άρθρου 3 του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου. Τώρα, στις περιοχές όπου γίνεται αποτύπωση Αιγαλού, να γίνεται μερική άρση του άρθρου 3, για εκείνες τις περιοχές, να μοιραστούν οι περιοχές, να γίνεται αποτύπωση του Αιγαλού, να καθορίζεται ΚΑΕΚ στην περιοχή μεταξύ του ορίου αυτού και του ορίου της κτηματογράφησης, να ορίζεται ως με ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το άρθρο 6, και στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες που έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν την κυριότητα επί των ακινήτων αυτών. Είναι σημαντικό και ουσιαστικό να γίνει σήμερα. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν δικαιώματα και δεν είναι αυθαιρετούχοι, χρησιμοποιούνται, βρίσκονται σε μια ιδιότυπη ομοιρία και χρησιμοποιούνται από αυτούς που αυθαιρετούν σήμερα σε όλο το νησί ως κάλυψη για να γίνεται αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων εδώ και δύο χρόνια, το 20 και το 21. Με αποτέλεσμα σε όλο το νησί να υπάρχουν σοβαρά άλλα αυθαίρετα, τα οποία προστατεύονται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αυθαίρετα σε περιοχές και σε παραλίες όπως είναι με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και αρχαιολογικό κάλλος, όπως η Αγία Αγάθη, η Γλίστρα της Λίνδου, ο Άγιος Παύλος της Λίνδου, η Κεντρική Παραλία της Λίνδου και μια σειρά από άλλα αυθαίρετα.
που ανήκουν σε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και τα οποία δεν τα αγγίζετε. Και οφείλετε να το κάνετε. Τώρα γίνανε τα αυθαίρετα, κύριε Ψηλάντη. Το τελευταίο χρόνο γίνανε αυτά τα αυθαίρετα και τα γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Ψηλάντη. Μην προκαλείτε, κύριε Ψηλάντη, και οφείλετε και εσείς να πάρετε θέση. Οφείλετε και εσείς προσωπικά να πάρετε θέση πάνω σε αυτά τα αυθαίρετα. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, ο Ιωάννης Παπάς, στην ομιλία του στη Βουλή έκανε αναφορά στην ιστορικότητα και την καινοτομία του χρηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου για την εποχή του, καθώς το σύστημα καταγραφής εμπραγμάτων δικαιωμάτων με βάση την αποτύπωση των ακινήτων στο έδαφος και όχι αναδιοκτήτη, δημιούργησε μέγιστη ασφάλεια στις συναλλαγές και προσέδωσε κύρος στα χρηματολογικά βιβλία που δεν συναντούμε σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Πριν από περίπου έναν αιώνα στη Ρόδο, στην Κο και στο Λακί και στο Ξηρόκαπο της Λέρου άρχισε να ισχύει ο χρηματολογικός κανονισμός Δωδεκανήσου. Όμοιο νομοθέτημα δεν γνώρισε η υπόλοιπη Ελλάδα μέχρι και την έναρξη κατάρτισης του εθνικού χρηματολογίου. Το νομοθέτημα αυτό συνόδευσε τις περιοχές αυτές της Δωδεκανήσου όλα αυτά τα χρόνια. Συνέχισε δεν εφαρμόζεται και μετά την ενσωμάτωση του Δωδεκανήσου στην υπόλοιπη Ελλάδα ως τοπικό δίκαιο. Το νομοθέτημα αυτό υπηρέτησε την οικονομική ζωή των περιοχών ισχύως, προήγαγε την ανάπτυξή τους και δημιούργησε συνθήκες ειρηνικής χρήσης και κάρπωσης όλης της γης δημόσιας και ιδιωτικής. Μετά από τόσα χρόνια εφαρμογής του, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι το σύστημα καταγραφής εμπράγματων δικαιωμάτων με βάση την αποτύπωση των ακινήτων στο έδαφος και όχι αναδιοκτήτη, δημιούργησε μέγιστη ασφάλεια στις συναλλαγές. Προσέδωσε κύρος στα χρηματολογικά βιβλία. Πρόκειται για ένα κύρος το οποίο δεν συναντούμε σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδος. Θα μου πει κάποιος τώρα αν ήταν όλα τέλεια. Προφανώς και όχι. Υπήρχαν αρκετές παραλήψεις και προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις περιοχές ισχύως του Δωδεκανησιακού χρηματολογίου με κύρια ευθύνη του ιδίου του κράτους και των φορέων του. Ο χρηματολογικός κανονισμός του Δωδεκανήσου είχε στόχο να χαράξει μια γραμμή με το παρελθόν και να ξεκαθαρίσει με τρόπο οριστικό και αμετάκλητο ποιος είναι ο δικαιούχος και της τελευταίας ακόμα λωρίδας γης. Θα πρέπει να κατοχωρηθούν και να απεικονιστούν με τον ορθό τρόπο όλες εκείνες οι μεταβολές που έχουν προκύψει από την κατάρτιση του Δωδεκανησιακού χρηματολογίου μέχρι σήμερα και δεν καταχωρήθηκαν χρηματολογικά. Είναι αδιανόητο να έχουν γίνει χαράξεις οδών, επαρχιακών, δημοτικών και να μην εμφανίζονται αυτές σήμερα στα χρηματολογικά βιβλία. Είναι παράλογο να έχουν γίνει λιμενικά και άλλα έργα, όπως προβλήτες, αγκυρολόγια, αλλά και κτίρια δίκησης, εκκλησίες, χώροι στάθμευση αυτοκινήτων, πεζοδρόμια και να ερίζουν ακόμα και σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες για τα όρια του Αιγιαλού και της παραλίας. Είναι εξίσου απαράδεκτο να έχουν κατασκευαστεί πολιτιστικά μνημεία, να έχουν χαρακτηριστεί ως έργα τέχνης με απόφαση των αρμοδίων φορέων και η υπόλοιπη διοίκηση να παραγνωρίζει την ύπαρξή τους, λες και πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές και να λέμε πάλι καλά που τα εξαιρεί από την κατεδάφιση. Και αυτό, προσέξτε, με την προσπάθεια των στελεχών της που αντιλαμβάνονται, κατανοούν και προσπαθούν να δώσουν λύσεις και πολλές φορές έλεγα με μαγικές κινήσεις. Αναφέρομαι σε περιοχές της Ρόδου όπως η Καλυθέα, το λιμανάκι της Καθαράς, το Φαλιράκι, τα Στεγνά, το Κιωτάρι, το Γενάδι, αλλά σχεδόν όλες οι παραλιακές ζώνες της Ρόδου. Ιδιαίτερα τελειώνοντας, θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα κατάργησης της παλαιωμένης και περιττής διαδικασίας της ενημέρωσης οικοδομής, που δημιουργεί πολλά ζητήματα και συσσωρεύονται πράξεις στο αρχείο προβληματικών του χρηματολογίου Ρόδου. Ενώ η ίδια διαδικασία, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ορθώς δεν τηρείται στο χρηματολόγιο της ΚΟ, Λακή και Ξηρόκαπος Λέρου. Στις 21 και 22 Μαΐου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τηλιανίδης θα επισκεφτεί την Ρόδο και την ΚΟ. Θα επισκεφτεί πυροσβεστικά κλιμάκια, ενώ θα έχει επαφές και με τους δημάρχους των δύο νησιών. Την Κυριακή θα παραστεί σε σύσκεψη στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
Ο γραμματέας Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, κύριος Σπανός, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίου, αναφέρθηκε για την τουριστική κίνηση. Όπως είπε, ο επόμενος μήνας θα είναι ουσιαστικά ο μήνας που θα έχουμε τις μεγάλες αφίξεις στην τουριστική κίνηση. Η κίνηση στην αγορά παρουσιάζεται αρκετά αυξημένη. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε και αυξήσεις τάξεως του 20-25%. Επίσης, αναφέρθηκε και την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία θα αρχίσει να αποπληρώνεται από το τέλος Ιουλίου. Ο τρόπος πληρωμής θα είναι με δύο τρόπους, είτε με φάπαξ καταβολή και έκπτωση 15%, είτε με ρύθμιση σε 96 δόσεις. Να πούμε λίγα λόγια για την κίνηση στην αγορά, καθώς πλησιάζουμε προς τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, ο οποίος θα είναι και ουσιαστικά ο μήνας που θα έχουμε τη μεγάλη τις μεγάλες αφήξεις στην τουριστική κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι η κίνηση στην αγορά μας παρουσιάζεται αρκετά αυξημένη. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε και αυξήσεις τάξης του 20-25% σε συγκεκριμένα καταστήματα και αισιοδοξούμε ότι θα πάει ακόμα καλύτερα η κίνηση όσο βεβαίως έχουμε παραπάνω αφήξεις. Από εκεί και πέρα να πούμε για τα νέα τα οποία υπάρχουν στην αγορά. Να πούμε ότι βγήκε η απόφαση για την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία θα αρχίσει να αποπληρώνεται το τέλος Ιουλίου. Και αυτό θα γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι είτε με φάπαξ καταβολή και έκπτωση 15%, είτε με ρύθμιση σε 96 δόσεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο, καθώς υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αποπληρωμής. Ο χρόνος έχει πάρει τη μέγιστη δυνατή επέκταση και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Επίσης, να πούμε ότι το ποσό το οποίο θα επιστραφεί τελικά από τα 8,2 δις τα οποία έχουν διανεμηθεί ως επιστροπτές προκαταβολές θα είναι περίπου στα 3 δισεκατομμύρια, πράγμα το οποίο δείχνει ότι ο μέσος όρος πληρωμής των επιστρεπτέων προκαταβολών θα είναι γύρω στο 25-27%. Αυτά είναι καλά νέα για την αγορά. Ελπίζουμε να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά όσον αφορά τις αφίξεις, τουλάχιστον αυτό φαίνεται μέχρι στιγμή στοιχεία, και αυτό να μετατραπεί και σε ένα πολύ καλό ταμιακό αποτέλεσμα, μια και οι επιχειρήσεις έχουν σωρευμένες υποχρεώσεις και θα πρέπει να αρχίσουν να τις αποπληρώνουν. Στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας εργασιών του Φόρουμ για την καθαρή ενέργεια στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε στο νησί της Ρόδου 17 και 18 Μαΐου και είχε τίτλο «Από το όραμα για την καθαρή ενέργεια στην δράση για την καθαρή ενέργεια», 100 περίπου προσκεκλημένη, συνοδευόμενη από την Πριτάνησα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη, είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν από την Ρόδο στο νησί της Χάλκης και να δουν τις υλοποιημένες δράσεις για την καθαρή ενέργεια που εφαρμόζει ήδη το νησί. Κατά την άφηξή τους στην Χάλκη, τα μέλη της Γραμματείας του Φόρουμ 2022 είχαν τη μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά το φωτοβολταϊκό πάρκο του νησιού και να ενημερωθούν διεξοδικά για τα περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλη που στο άμεσο μέλλον θα απολαμβάνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της πρώτης ημέρας εργασιών του Φόρουμ για την καθαρή ενέργεια στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε στο νησί της Ρόδου 17 και 18 Μαΐου και είχε τίτλο «Από το όραμα για την καθαρή ενέργεια στη δράση για την καθαρή ενέργεια», παρουσία πολλών προσωπικότητων του χώρου, συνοδευόμενων από την Πριτάνησα του Πανεπιστημίου Αιγαίου κυρία Χρυσή Βασιλάκη και 100 περίπου προσκεκλημένων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν από τη Ρόδο στο νησί της Χάλκης και να δουν τις υλοποιημένες δράσεις για την καθαρή ενέργεια που εφαρμόζει ήδη το νησί. Κατά την άφηξή τους στη Χάλκη, τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος κύριος Φραγκάκης Ευάγγελος και ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Οικονομικής και Τοπικής Ανάπτυξης κύριος Βασίλης Ρουσάκης, όπου τα μέλη της Γραμματείας του Φόρουμ 2022 είχαν τη μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά το φωτοβολταϊκό πάρκο του νησιού και να ενημερωθούν διεξοδικά για τα περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλη που στο άμεσο μέλλον θα απολαμβάνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις. Επίσης, οι επισκέπτες ήρθαν σε επαφή με όλες τις καινοτόμες δράσεις που λαμβάνουν χώρα, όπως η ηλεκτροκίνηση, το 5G, τα smart lights και οι ταχυφορτιστές. Η δυνατότητα του συμψηφισμού παραγόμενης καταναλισκόμενης ενέργειας αποτελεί τρόπο αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια στην περίπτωση του νησιού της Χάλκης. Έτσι, με τη χρήση του Net Metering διαμέσου της ενεργειακής κοινότητας του νησιού Χάλκη On, οι καταναλωτές του νησιού καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της κατανάλωσης σε ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αποθήκευσης πράσινης ενέργειας μέσω του δικτύου.
Όλες αυτές οι δράσεις αποτελούν ένα παράδειγμα προς μίμηση, καθώς η εφαρμογή τους τους τελευταίους μήνες στο νησί αποδεικνύουν πως το όραμα μπορεί να μετατραπεί σε δράση. Το πρώτο GR Eco Island της Ελλάδας, η Χάλκη, επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι εφικτή και αποτελεί αναγκαία λύση για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την οικονομική ελάφρυνση των πολιτών σε μια εποχή όπου το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται δυσβάσταχτο. Ο Δήμος Χάλκης θέλει να ευχαριστήσει τα μέλη του Clean Energy for Europe Islands για την μέχρι τώρα άριστη συνεργασία και τεχνική βοήθεια που παρέχουν, αλλά και για μελλοντικά project που θα υλοποιηθούν στο νησί της Χάλκης και θα αφορούν την κυματική ενέργεια και το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας το οποίο βρίσκεται ήδη υπό μελέτη. Η Χάλκη πλέον είναι ένα νησί και μια ολόκληρη κοινωνία η οποία αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βέλτιστη πρακτική. Οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού και οι επισκέπτες απολαμβάνουν ήδη όλα τα καινοτόμα εργαλεία για να έχουν μια καλύτερη και ποιοτικότερη διαβίωση. Εάν η Ευρώπη θέλει να φτάσει στο μηδέν τον άνθρακα στο 2050, θα απαιτήσει μια αλλαγή σε πολλούς τομείς. Το πώς θα καταφέρνουμε είναι ένα από αυτά. Οι ομαδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 20% των εκπομπών της CO2 της Ευρώπης. Το κοινοβούλιο ζητάμε, συγχωρείτε, από φιλόδοξους στόχους μείωσης του CO2 για αυτοκίνητα και φορτηγά για το 2030. For decades, this production line in France churned out diesel and petrol engines for cars and vans. This is about to change. Today, employees on the shop floor are learning a new skill: how to assemble electric motors. C'est une ligne qui avait été prévue pour 120 000 moteurs à l'année, qui a déjà été modifiée pour pouvoir faire plus de moteurs. On est parti dans l'électrique, on y va et on va plus s'arrêter. The EU is mapping out the route to net zero greenhouse emissions by 2050. By the end of this decade, the goal is a 55% reduction of greenhouse gases compared to 1990 levels. The Green Deal's Fit for 55 plan. Road transport currently accounts for about 20% of the EU's CO2 emissions, and MEPs are looking at how to reduce that progressively and fairly. This regulation is about setting standards for how much CO2 a car can emit. And we are trying that in 2035, all the new cars that are sold cannot emit CO2 anymore. So that means that the car should be battery electric or, for example, run on hydrogen. The cost of running an electric vehicle is already much lower than its internal combustion equivalent. And with manufacturers ramping up production of zero emissions vehicles, battery electric and even hydrogen cars are becoming cheaper every year. Members of Parliament want to see that cost continue to fall, along with more charging points throughout the EU. In 2020, 11% of new vehicle registrations in the EU were electric, and market share is growing. The transition is gathering pace. Σε νέες παραδόσεις καλοπιστικών φυτών και δέντρων προχώρησε το Περιφερειακό Φυτόριο Νοτιού Αιγαίου σε σχολικές μονάδες. Βασικός στόχος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Περιφερειακού Φυτορίου Νοτιού Αιγαίου, πέραν της βιωματικής εκπαίδευσης που παρέχεται στα παιδιά, είναι και ο καλοπισμός των σχολικών μονάδων. Η εταιρεία του Φυτορίου συνεχίζει την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών προς το περιβάλλον. Βασικός στόχος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Περιφερειακού Φυτορίου Νοτιού Αιγαίου, πέραν της βιωματικής εκπαίδευσης που παρέχεται στα παιδιά, είναι και ο καλοπισμός των σχολικών μονάδων. Για το σκοπό αυτό, ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Μιχάλης Λουλούς, και το ΔΣ, ακολουθώντας την τακτική της άμεσης ανταπόκρισης, έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω αιτήματα. Πρώτο Δημοτικό και 14ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, 20 εποχιακά και 2 φυτοχώματα 70 λίτρων. Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Γυμνάσιο. 2 ζαρντινιέρες, 6 φυτοχώματα, 10 λαχανοκομικά. 11ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. 10 λίγουστρα, 10 αγγελικές, 2 ζαρντινιέρες, 6 φυτοχώματα, 10 λαχανοκομικά. 2ο Νηπιαγωγείο Κρεμαστής. 90 αρωματικά. 6ο Νηπιαγωγείο Κο. 10 λαχανοκομικά, 2 αγιοκλίματα, 3 διόσμους, 10 βασιλικούς, 3 δεντρολίβανα, 3 λεβάντες. Σχολικές μονάδες Τύλου. 8 ζαρντινιέρες, 24 φυτοχώματα, 50 λαχανοκομικά, 10 φράουλες, 20 λίγουστρα, 120 πικροδάφνες, 10 καλυστήμονες, 10 μέντες, 10 διόσμους και δεντρολίβανα, 10 βασιλικούς. 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλυθιών. 3 μέντες, 3 διόσμους, 1 λεβάντα, 3 δεντρολίβανα.
δεύτερον υπηαγωγείο Ρόδου, 2 ζαρντινιέρες, 6 φυτοχώματα, 10 λαχανοκομικά, ιερός ναός Αγίου Παντελεήμονος, 10 καλοπιστικά, επαρχείο Καρπάθου, 4 λιπάσματα, 24 ζαρντινιέρες, 72 φυτοχώματα, 130 λαχανοκομικά φυτά, 11 κουτσουπιές, 400 πικροδάφνες, 80 υβίσκους, 3 μουσμουλιές, 10 μουριές, 200 λίγουστρα, 80 καλυστήμονες, 50 χαρουπιές, 10 Κωνσταντινουπόλεως, 10 ψευδοκαριές, 10 βραχυχιτόνιες, 10 ευκαλύπτους, 20 μέντες, 20 δυόσμους, 20 βασιλικούς, 20 λεβάντες, 20 δεντρολίβανα, 10 ουασικτόνιες. Σχολικές μονάδες Λέρου, 8 ζαρντινιέρες, 15 φυτοχώματα, 80 λαχανοκομικά, 30 βασιλικούς. Το Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου θα συνεχίσει τις περιβαλλοντικές δράσεις και του πρωτογενούς τομέα με μοναδικό γνώμονα την ευαισθητοποίηση των μαθητών προς τους δύο αυτούς τομείς. Η εταιρεία συνεχίζει την παραγωγική δραστηριότητα ώστε να εξυπηρετηθεί το σύνολο των νησιών. Διοίκηση και προσωπικού του Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου εργάζονται για να ανταποκριθούν σε όλα τα αιτήματα. Υπεγράφει το μεσημέρι της Τετάρτης στο Υπουργείο Πολιτισμού η προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη. Εντός του προσεχούς διαστήματος θα ακολουθήσει και η δημοπράτηση του έργου. Είναι προϋπολογισμού 17,2 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με το ποσό των 16,8 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό των 400.000 θα καταβληθεί από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ενώ 35.000 ευρώ θα καταβάλει ο Δήμος Ρόδου. Σήμερα, 19 Μαΐου, τελέστηκε στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνας το ετήσιο μνημόσυνο του κτήτορος του Νικηφόριου Γυμνασίου Λυκείου, Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Ζερβού. Στην τελετή χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Παΐσιος, ενώ παρέστησαν οι δημοτικές, περιφερειακές και στρατιωτικές αρχές του νησιού και μετά τη θεία λειτουργία έγινε τρισάγιο στον τάφο του αείμνηστου Αρχιμανδρίτου, ιδρυτή και ευεργέτη του Νικηφορίου Γυμνασίου Καλύμνου. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ολοκληρώνεται με ειδική εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης 2022 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Οι συμπρόεδροι της διάσκεψης παρέδωσαν τελική έκθεση στους προέδρους των τριών κύριων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Περιλαμβάνει 49 προτάσεις με περισσότερα από 300 μέτρα για την βελτίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πρωτοποριακή άσκηση στη συμμετοχική δημοκρατία, η διάσκεψη συγκέντρωσε πολίτες διαφορετικών ηλικιών, καταγωγής για να συζητήσουν ιδέες σε εκδηλώσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Celebrating Europe Day, shaping tomorrow's European Union. The Conference on the Future of Europe's co-chairs handed over its final report, with 49 proposals containing more than 300 measures for a better EU. We are once again at a defining moment of European integration, and no suggestion for change should be off limits. Whatever process is required in order for us to get there should be embraced. This is the moment to answer Europe's call. This is our time. With events across the EU and here in Parliament, the conference was a year-long exercise in participatory democracy. At its centre, European citizens. They generated hundreds of ideas on climate change, migration and health, on rights, democracy and the EU's role in the world, areas brought sharply into focus by the war in Ukraine. I want to give a very special message to our Ukrainian friends and families. The future of Europe is also your future. The future of our democracy is also the future of your democracy. President von der Leyen has promised proposals based on the conference's conclusions in September. Other major changes are in the pipeline. Il faudra réformer aussi nos textes, c'est évident. L'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités. C'est une proposition du Parlement européen et je l'approuve. The conference was the first exercise of its kind in EU history. The hope is it won't be the last. J'ai intégré la conférence à l'âge de 16 ans. Quand j'aurai 65 ans, en 2070, j'aimerais dire à mes petits-enfants que beaucoup de changements positifs en Europe sont nés de cet exercice unique en 2021.
Η θεατρική ομάδα Λέρου παρουσιάζει την κωμωδία του Ρομπέρτο Μα, το δωμάτιο με τους Μανταρίνους, στις 22 Μαΐου στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Λακείου. Μια εξαιρετική θεατρική παράσταση. Ήρθαμε λοιπόν εδώ σήμερα να κάνουμε τα πλάνα μας, να μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές, τους συντελεστές αυτής της παράστασης και είμαι σίγουρος ότι και εσείς διψάτε για αυτού του είδους τα ρεπορτάζ, όπως πρέπει να σας πω, διψάει για θέατρο όλο το κοινό της Λέρου. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα κομμάτι από αυτό το νέο θεατρικό έργο και μετά ερχόμαστε εδώ για να μιλήσουμε με τους συντελεστές αυτής της παράστασης που περιμένουμε όλοι, πρέπει να σας πω, με ιδιαίτερη αγωνία. Γαλλία. Παρίσι. Ξενοδοχείο Σεν-Ζοζέφ. Δωμάτιο νούμερο 8. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με αυτό το υπέροχο casting που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Το ξαναλέω, ήρθε ώρα για θέατρο, ήρθε ώρα ξανά να γεμίσει αυτή η αίθουσα, να ακούσουμε χειροκρότημα, να ακούσουμε γέλια, γιατί το θέατρο είναι μια απεικόνηση της ζωής μας. Να μιλήσουμε λοιπόν με τον σκηνοθέτη της παράστασης. Κύριε Διαμαντάρα, ξέρετε ότι κάνουμε πολλά ρεπορτάζ, αλλά τώρα ερχόμαστε να κάνουμε ρεπορτάζ για θέατρο στη θεατρική ομάδα Λέρου, που είναι η ψυχή και η καρδιά του πολιτισμού αυτού του νησιού. Έχουμε πάντα μια πολύ όμορφη διάθεση. Τώρα πείτε μας τι έργο θα δούμε, να μας δείξετε και να μας πείτε περί τίνος πρόκειται, να μιλήσουμε με τους συντελεστές και να μας πείτε πώς και εσείς περιμένατε αυτή την παράσταση. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά μας στηρίζετε και έχετε έρθει 3-4 μέρες πριν ξεκινήσουν οι παραστάσεις μας. Το έργο είναι το Δωμάτιο με τους Μανδαρίνους. Είναι μια κωμωδία του Ρομπέρτο Μα. Με πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία περιμένουμε τις παραστάσεις αυτού του έργου, οι οποίες θα γίνουν 21 και 22 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ εδώ στο Κινηματοθέατρο. Επιλέξαμε αυτό το έργο, είναι ένα έργο που το δουλεύουμε εδώ και σχεδόν 5 μήνες. Όλο αυτό που έχουμε περάσει και μετά την παράσταση που κάναμε και τον Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου, με την περιφέρεια του Γιώργου Σουρή, επιλέξαμε άλλη μία κωμωδία, θέλοντας και το κοινό που είναι πιστό στις παραστάσεις μας να διασκεδάσει, αλλά και εμείς, αυτό το χειμώνα που άρχισε σιγά σιγά η πανδημία, ο κορονοϊός, όχι να φεύγει, όσο άνοιγαν οι μέρες, άρχισε σιγά σιγά και έρονταν τα μέτρα και έτσι και εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε τις πρόβες του έργου. Μετά από τόσα έργα που έχει συνοθετήσει, Λευτέρη, είδες σε αυτή την, θα έλεγα, προεκλογική εισαγωγικά περίοδο της παράστασης μέχρι να βγείτε στον αέρα? αυτό που με ιντρίγκαρε εμένα σε αυτό το έργο και το πρότεινα στα παιδιά είναι καταρχήν το ύφος γραφής του συγγραφέα, ο οποίος έχει μία αστυνομικό μυστηριακή ματιά, δηλαδή ενώ ξεκινάνε οι ιστορίες, το έργο διαδραματίζεται σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στο κέντρο του Παρισιού. Ενώ βλέπουμε να μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι, άλλοτε ακραίοι, άλλοτε καθημερινοί, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, και ενώ ξεκινάει η ιστορία και οδεύει προς το τέλος, έχει ένα τέλος ανατρεπτικό και απρόπτο που δεν το περιμένει κανείς. Έχει αυτό το ξάφνιασμα. Και ακριβώς επειδή κυρίως ο συγγραφέας ο Ρομπέρτο Μα είναι συγγραφέας αστυνομικών έργων, έχει και αυτό το μυστήριο, έχει και μια ιδιαίτερη πλοκή.
Αυτό είναι εμένα που με ιντρίγκαρε και επίσης η έξυπνη πλοκή του. Και είναι βέβαια και για μας και για τους ηθοποιούς της ομάδας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.